Καλησπέρα σας. Περνάμε στη δεύτερη συνεδρία. Θα ήθελα να παρουσιάσω τους ομιλητές μας. Πρώτος ομιλητής θα είναι ο κύριος Τόδωρος Γεωργίου, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας. Ο δεύτερος ομιλητής μας θα είναι ο κύριος Γεράσιμος Μακρύς, καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας. Και θα κλείσουμε με τον κύριο Αντώνη Παπαρίζο, καθηγητής της κοινωνιολογίας της θρησκείας. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Θόδωρο Γεωργίου. Λοιπόν, καλησπέρα από τον υποφαινόμενο τον Θεόδωρο Γεωργίου. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμότερα τους διοργανωτές, δηλαδή το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας για την Παιδεία και τον Πολιτισμό του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και τον Διευθυντή του προσωπικά, τον Χάρη Μελετιάδη, το Ελληνικό Ιστορικό Ευαγγελικό Αρχείο και όλους φυσικά τους υπευθύνους, αλλά προσωπικά τον κύριο Γιάννη Τσεβά, τα λέω σωστά, και πρωτίστως και πάνω απ' όλα τον συνάδελφό μας και καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, τον κύριο Αντώνη Παπαρίζο. Λοιπόν, μετά τις ευχαριστίες να σας πω τον τίτλο της ανακοινώσεώς μου. Ο τίτλος της ανακοινώσεώς μου, παρακαλώ, είναι «Οι μεταρρυθμίσεις στον πληθυντικό», παρακαλώ. Δεν έχουμε να κάνουμε με μεταρρύθμιση, όπως έχει επικρατήσει, αλλά με μεταρρυθμίσεις του Λούθυρου σε τρεις τομείς έχω γράψει. Θα προσθέσουμε και ένα τέταρτο, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος επεξεργάζεται ένα θέμα, ένα πρόβλημα, όταν κάνει μια έρευνα, γεννιούνται στο μυαλό του, σε αυτά τα οποία επεξεργάζεται, πρόσθετα ζητήματα. Η μεταρρυθμίση του Λούθυρου στη σκέψη, στην πολιτική και στη θρησκεία. Θα προσθέσουμε και στην οικονομία. Εδώ θα μου επιτρέψετε, όσοι είσαστε οικονομολόγοι, αν θα τα πω καλά, γιατί εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, η υπηκότητά μου είναι στην πολιτική φιλοσοφία. Αυτό είναι το αντικείμενό μου. Λοιπόν, παρακαλώ. Τέλος το έχει αναβαθμούς. Λοιπόν, συμμετείχα προσφάτως σε συνέδριο που έγινε για τον Λούθυρο στην Έρφουρτ, σας τα είπε προηγουμένως ο κύριος Τσεβάς, στη βιογραφία, την πνευματική βιογραφία του Λούθυρου. Να συμπληρώσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Λούθυρος, όταν ήταν να αποφασίσει για τις σπουδές του, είχε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο πανεπιστήμια. Ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και στο Πανεπιστήμιο της Ερφούρτης, στην Έρφουρτ. Και διάλεξε το Πανεπιστήμιο της Ερφούρτης, γιατί θεωρείται εκεί την εποχή πανεπιστήμιο, να το πούμε με τους σύγχρονους όρους, προοδευτικό πανεπιστήμιο σε σχέση με το συντηρητικό πανεπιστήμιο της Λειψίας. Και για άλλους πρόσθετους λόγους που έχουν να κάνουν με τους καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Αυτό το λέω για τους φοιτητές μας που βρίσκονται εδώ, όταν αποφασίζουν να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο, να μελετάνε εντελεχώς σε ποιους καθηγητές θα πάνε. Σε ποιους καθηγητές θα πάνε, κοντά σε ποιους καθηγητές να αρχίσουν την έρευνά τους. Και δεν είναι τυχαίο το ότι επέλεξε την Έρφουρτ, γιατί από εκεί ξεκίνησε η διαδρομή του για να φτάσει εκεί που έφτασε και για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο κύριος Τσεβάς, ότι άλλαξε ριζικά τον κόσμο. Και θα δείτε τώρα τα επιμέρους σημεία που θέλω να αναπτύξω. Λοιπόν, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, η διαδρομή του συμπίπτει με μία μεταβατική περίοδο. Οι ιστορικοί την ονομάζουν αυτή τη μεταβατική περίοδο μετάβαση από το Μεσαίωνα στην αναγέννηση. Αν δεν θέλετε και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε
ως στοιχείο της θεωρητικής του βιογραφίας, μπορούμε να το παραμερίσουμε, να το βάλουμε στην άκρη. Θα δούμε τις τομές στα επιμέρους αυτά συστήματα, τα κοινωνικά, αλλά προπίστως στο επίπεδο του σκέπτεστη. Γιατί θα ήθελα, απευθυνόμενος στους ιστορικούς επιστήμονες εδώ στη συζήτηση, θα έχουμε συζήτηση μετά, κυρία Πρόεδρε, θα έχουμε. Ωραία. Θέλω να εκμυστηρευτώ εδώ, στους όσους σκεφτόμαστε, εδώ κάνουμε ένα εργαστή της σκέψης τώρα, να τονίσω ότι αποδέχομαι την άποψη του μεγάλου ιστορικού, του Λεκόφ, το λέω σωστά κύριε Βαλιντία, το όνομα, ο οποίος λέει, δεν κόβουμε την ιστορία σε φέτες. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, σας το συνιστώ να το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο μικρό βιβλίο, ευσύνοπτο, δεν κάνουμε περιειδιολογήσεις στην ιστορία. Αυτό συμβεί με τη δική μου ερευνητική πρόταση, ότι δεν υπάρχει και ιστορία της φιλοσοφίας. Αλλά δεν θέλω τώρα να μπλέξουμε στο γιατί δεν έχουμε ιστορία της φιλοσοφίας και γιατί δεν κάνουμε περιειδιολογήσεις στην ιστορία και μάλιστα τέτοιου τύπου περιειδιολογήσεις, ότι αποδέχουμε το μεσαίωνα, εδώ έχουμε την αναγέννηση, εδώ έχουμε τους νεότερους χρόνους, εδώ έχουμε τη σύγχρονη εποχή. Σύμφωνη κυρία Στάλλη, σύμφωνη. Λοιπόν, εδώ επίσης να κάνουμε ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο Κοσμήτωρας της σχολής μας, της σχολής. Είπε ότι η εικόνα που έχουμε για τον Λούθυρο, αναφέρονται στο Θεόδωρο σε Κεντρό, η εικόνα που έχουμε για τον Λούθυρο είναι η εικόνα την οποία τη φτιάξαμε ως επιστημονική κοινότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τις έρευνες που διεξήχθησαν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η δικιά μας εποχή, η δικιά μας κοινότητα, η δικιά μας κατάσταση επιστημονικών πραγμάτων και κοινωνικών πραγμάτων χρειάζεται έναν άλλο Λούθυρο. Έναν άλλο, επαναλαμβάνω, Λούθυρο. Μια άλλη αντίληψη για τον Λούθυρο. Τα έφτιαξαν τα πράγματα για τον Λούθυρο, την εικόνα, επαναλαμβάνω, την επιστημονική εικόνα για τον Λούθυρο. Έτσι όπως τα έφτιαξαν οι επιστήμονες, οι στοχαστές, εσωπιάνοι, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Max Weber κατά εξοχήν και πολλοί άλλοι, και από τη σχολή της Φραγκφούρτης, στην ιδιωτική σχολή, αλλά εμείς χρειαζόμαστε να ερευνήσουμε βάζοντας κάτω τα δικά μας προβλήματα ως κοινωνία. Και εδώ η προσπάθεια, η ερευνητική προσπάθεια του συναδέλφου του κ. Μελετριάδη είναι ακριβώς αυτή. Πώς εμείς τώρα ως Ευρώπη, σήμερα, που αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, έχουμε μαζί μας και τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα ξέρει από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα καθεστώς βαρβαρότητας. Είναι ένας όρος, ο οποίος δεν είναι υπερσιωνιστικός, είναι ένας όρος δόκιμος και επιστημολογικός. Κύριε Στάνθη, κύριε Νορμανίζου, επιστημολογικός. Όταν οι Max Horkheimer και Theodor Adorno έλεγαν γιατί αντί να προχωρήσει η Ευρώπη, μιλώντας τότε για τον φασισμό, σε ένα νέο στάδιο, σε ένα περαιτέρω βήμα προόδου, βυθίστηκε σε ένα καθεστώς βαρβαρότητας. Εμείς σήμερα στην Ευρώπη ζούμε ένα καθεστώς τεχνοκρατικής βαρβαρότητας. Είναι δόκιμος όρος, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο Λούθυρος τώρα. Δεν ξύπνησε, σας παρακαλώ, ένα πρωί ο Λούθυρος και είπε, θα μεταφράσω την Αγία Γραφή στα γερμανικά. Ούτε το άλλο πρωινό είπε, από τα τάδε μυστήρια αποδέχομαι μόνο τα δύο. Η βάπτιση, όπως ακούσατε, και και τη Θεία Κοινωνία. Προηγήθηκε δουλειά στο μυαλό του προηγουμένως. Αυτή είναι και η θέση, η ερευνητική, την οποία ακολουθώ εγώ κάθε φορά που θέλουμε να προσεγγίσουμε ένα στοχαστή και να το κάνουμε δικό μας. Δηλαδή να το φέρουμε
στο δικό μας πνεύμα, στο δικό μας μυαλό. Υποστηρίζω λοιπόν ότι ο Λούθυρος εγκαταλείπει ένα, αν θέλετε τον όρο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, το ψωβί, ο Τόμας Κουν για τις δικές του αναλύσεις εκεί στην επιστημολογία των φυσικών επιστημών, αλλά είναι όρος ο οποίος χρησιμοποιείται και στην ιστορία των ιδεών ευρύτερα, ένα παράδειγμα. Εγκαταλείπει το παράδειγμα το οποίο επικρατούσε στην εποχή του, είναι το παράδειγμα του νομιναλισμού. Να σκεπτόμαστε νομιναλιστικά. Εγκαταλείπει λοιπόν αυτό το παράδειγμα και υιοθετεί σε πρώτη με δειλά βήματα αυτό το οποίο θα ονομάζαμε σήμερα κριτική σκέψη. Πολλοί κρατάμε στα χέρια μας, αν όχι όλοι, το κείμενο το οποίο σας έχω δώσει. Είναι ένα κείμενο από το βιβλίο του Μαρκούζε, «Λόγος και Επανάσταση». Σε αυτό το βιβλίο Μαρκούζε ερευνά με ένα αξιοθαύμαστο τρόπο το Χέγγελ. Μας λέει πώς φτιάχνεται η κριτική σκέψη. Υποστηρίζω λοιπόν ότι ο Λούθυρος είναι εκφραστής πρώιμος σε πρώτα στάδια της κριτικής σκέψης και έχει απαρνηθεί εντελώς τον νομιναλισμό. Δηλαδή η έμπνευσή του να μεταφράσει την Αγία Γραφή στα γερμανικά δεν είναι έμπνευση τεχνολογικής μετάφρασης, τεχνικής μετάφρασης, είναι έμπνευση που λέει ότι το ανθρώπινο πνεύμα, ο πιστός για τον οποίο ενδιαφέρεται, θα πρέπει να δει την πραγματικότητα με ένα άλλο μάτι, το οποίο μέχρι τώρα ο νομιναλισμός δεν το επέτρεπε. Ο νομιναλισμός, τα λέγαμε, με τα δικά μας θεωρητικά εργαλεία τα σημερινά, είναι η ιδεολογία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τους θεσμούς, με τους διάφορους μεσολαβητές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα υιοθετήσει λοιπόν έναν άλλο τρόπο που σκέφτεστε, όπου θα εντάξει σε αυτόν τον τρόπο τη μέθοδο την οποία αργότερα εμείς θα ονομάσουμε διαλεκτική σκέψη, διαλεκτική μέθοδο. Δηλαδή θα δούμε το πράγμα, το οποιοδήποτε πράγμα δεν είναι ποτέ ο εαυτός του. Δηλαδή, τι ήταν αυτός ο πιστός, το άτομο ως πιστός. Αυτόν είχε να αντιμετωπίσει ο Λούθυρος, ο οποίος όταν πήγαινε στα κηρύγματα, μιλούσε μια γλώσσα α, αυτή τη δικιά μου γλώσσα, και τα κηρύγματα είχαν τη λατινική γλώσσα. Τα κείμενα έτσι στα λατινικά, και το πράγμα, ο ίδιος ως αυτοπροσδιοριζόμενο άτομο, ακόμα δεν είχαμε φτάσει σε αυτούς τους μηχανισμούς αυτοπροσδιορισμού, ακόμα βρισκόμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο. Όλα αυτά είναι πρώιμα στάδια που επισημαίνω εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε το πράγμα το οποίο δεν είναι ο εαυτός του. Αυτό θέλει να συλλάβει ο Λούθυρος. Και πώς θα το συλλάβει? Μα αν παρέμενε δέσμιος του νομιναλισμού, αυτής της κρατούσας ιδεολογίας, αυτού του παραδείγματος, δεν θα έκανε τα βήματα που έκανε σε όλους τους τομείς που θα δούμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς αυτό που έχω μπροστά μου, το πράγμα, το οποιοδήποτε πράγμα, στη φιλοσοφία, όταν μιλάμε για πράγμα, εννοούμε οτιδήποτε υπάρχει στην πραγματικότητα, αυτό το πράγμα να μπορέσει να εξισωθεί με αυτό που είναι και όχι με αυτό που υφίσταται ως πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε το πιστό, το άτομο, να το αποδώσουμε την πραγματική του υπόσταση. Αυτό είναι η προσπάθεια του Λούθυρου. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι δύσκολα αυτά που λέω, θα προσπαθώ να τα πω όσο γίνεται πιο απλά. Και βλέπετε και δεν διαβάζω και το κείμενο, γινόταν ακόμα πιο δύσκολο αυτά που θέλω να πω.
Λοιπόν, τέσσερα πράγματα κατά τη φιλοσοφία, επαναλαμβάνω, έχει να μεταρρυθμίσει ο Λούκιος. Τη σκέψη, την οικονομία, την πολιτική και τη θρησκεία. Το ένα, πάνω κάτω, μπορούμε να το καταλάβουμε. Θέλει να εισάγει έναν άλλο τρόπο που σκέπτεσαι. Ας τα αφήσουμε, θα επανέλθουμε ίσως, γιατί δεν μπόρεσα να το αναπτύξω με την καθαρότητα και την κρυστάλλινη καθαρότητα που απαιτείται για να το κατανοήσουμε. Ας πάμε στην οικονομία. Εκεί κάπως τα πράγματα είναι πιο σαφή για όσους έχουμε κάπως εξοικειωθεί. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η οικονομία στην εποχή που ζει ο Λούθυρος εκχρηματίζεται. Εισάγεται η διαδικασία του εκχρηματισμού. Το χρήμα αποκτά κεντρική θέση στην ανταλλαγή των προϊόντων, των αγαθών. Σήμερα, κάνουμε τον παραλληλισμό, έχουμε το χρήμα όπου και αυτό καθίσταται αντικείμενο συναλλαγής. Σήμερα δεν έχουμε απλώς μόνο μια εκχρηματισμένη οικονομία, αλλά είναι πλήρως εμπορευματοποιημένη η κοινωνία όσον αφορά τη χρηματιστηριακή συναλλαγή. Η απόσταση, τα 500 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει, είναι τεράστια. Τι λέει στο σημείο αυτό ο Λούθυρος? Ο Λούθυρος λέει ότι το χρήμα θα πρέπει να ενταχθεί εάν μπορούμε ορισμούς ελέγχου. Γι' αυτό ακριβώς εδώ είναι και οι προσπάθειες του να όσο γίνεται να ελαχιστοποιηθούν οι τόκοι στο κεφάλαιο. Να περιοριστούν οι τόκοι στο κεφάλαιο. Εδώ έχουμε, κύριε συνάδελφε, κύριε Μελετιάδη, έχουμε μία υπεράσπιση της γης και της εργασίας και όχι των άλλων κεφαλαιοκρατών πρώην, συμβολιώθω τον όρο, οι οποίοι δεν εργάζονται, είναι ηγεμόνες, είναι εξωποιοί, είναι και ποιοι άλλοι. Μα τι λέτε τώρα, εδώ σας παρακαλώ, αφήστε, δεν θα κάνει μόνο το σεμινάριο τώρα. Λοιπόν, άρα έχουμε λοιπόν στην οικονομία, το χρήμα κατά την πρόταση του Λούθυρου να ενταχθεί σε μηχανισμούς ελέγχου και προτάσει στοιχεία στην αγορά, στην οικονομία, στο οικονομικό υποσύστημα, τα οποία εμφανίζονται κάπως παραδοσιακά. Γι' αυτό εδώ υπάρχουν έρευνες οι οποίοι πολλοί λένε ότι παραμένει υποψηλωμένος σε ένα μεσαιωνικό κοσμολίδωνο, και άλλοι λένε αντιθέτως, όπως ο Μαξ Βέμπερ, ότι προετοιμάζει το έδαφος για την καπιταλιστική μεταρρύθμιση του οικονομικού υποσυστήματος. Ωραία, επειδή με πιέζει εδώ η φίλη μας η πρόεδρος, θα προχωρήσουμε στην πολιτική. Στην πολιτική το βήμα που κάνει, το μεταρρυθμιστικό βήμα που κάνει, είναι πράγματι επαναστατικό. Και θα μπορέσω να το εξηγήσω αυτό. Μην με πιέζει όμως. Εάν κάνουμε την αντιπαραβολή με τον Ρουσό, ο οποίος είναι μετά από έναν αιώνα, όπως ξέρετε. Λοιπόν, η επιστήμη στο 1517, με το Κοινωνικό Συμβόλαιο, ο Ρουσό, όπως ξέρετε, εισάγει το πρόβλημα, μάλλον που αντιμετωπίζει ο Λούθυρος, είναι πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, κάτω από ποιους όρους, η πολιτική εξουσία είναι νόμιμη. Εδώ θα μου πείτε τώρα, δεν έχουμε καν συγκροτημένη ακόμα εξουσία, πολιτική εξουσία. Θα ψάξουμε να βρούμε και πότε είναι νόμιμη αυτή η εξουσία. Α, σ' αφήσουμε να υπάρξει. Σκεφτόμαστε τώρα. Σ' αφήσουμε να υπάρξει πρώτα εξουσία. Εδώ, 1513, είναι που ο Μακιαβέλη γράφει τον ηγεμόνα. Τον ηγεμόνα. Πριν από 3-4 χρόνια γράφει ο Μακιαβέλη τον ηγεμόνα. Στη Φούντα, στη Φλωρεντία, οι οικογένειες
παίρνανε την εξουσία. Μετά από 3-10 χρόνια ερχόταν άλλη οικογένεια, έπαιρνε αυτή την εξουσία, παρήκβαζε αυτή η άλλη οικογένεια. Αυτά δεν ήταν εξουσίες. Αυτά ήταν άλλα πράγματα. Τα άλλο πράγμα που λέγαμε στη σκέψη. Λέει λοιπόν τώρα, πώς μπορεί να καταστεί η εξουσία, να υπάρξει εξουσία και να είναι και νόμιμη η εξουσία. Εδώ είναι η μεταρρύθμιση του Λούθερου. Δεν υπάρχει πολιτική εξουσία η οποία να μην είναι παρεξελάνς εξ ορισμού νόμιμη. Αυτό θα το ακούσουμε όλοι μας. Όλοι μας. Και πώς καθίσταται νόμιμη η εξουσία, ξέρουμε κατά τον Ρουσό, μέσω της αντιπροσώπευσης. Εισάγει λοιπόν ο Ρουσό την αρχή της αντιπροσώπευσης, ενώ ο Λούθυρος εισάγει μια άλλη αρχή. Ποια είναι αυτή? Ότι αν η εξουσία δεν είναι νόμιμη, αυτή έχει αυτοκαταργηθεί. Με αυτή τη λογική, αυτοί που ήσαν εδώ επί μία επταετία στην ελληνική πολιτική κοινωνία δεν ασκούσαν πολιτική εξουσία. Και όσοι ισχυρίζονται, πολιτικοί επιστήμονες, ότι είχαμε πολιτική εξουσία επί επταετίας, κάνουν τεράστιο επιστημονικό και θεωρητικό λάθος. Δεν έχουμε πολιτική εξουσία. Κατά τον και κατά τον Ρουσό και κατά τον Λούθερο. Το θέμα, το ερώτημά μας είναι γιατί επεκράτησε η άποψη, μάλλον η αρχή της αντιπροσώπευσης και δεν επεκράτησε η αρχή την οποία εισηγείται ο Λούθερος. Εδώ στην θεωρία κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στη γέννηση και στην ισχύ. Η γέννηση και η ισχύ είναι οι δύο όροι. Τώρα δεν πρέπει να κάνουμε ολόκληρο σεμινάριο, αλλά σας τα λέω εντελώς τοπικά. Επεκράτησε το γενετικό, η γενετική, η καταγωγική αρχή νομιμοποίησης εξουσίας. Εσείς που ξέρετε καλά από τη φιλοσοφία. Λοιπόν, η νομιμοποιητική, η γενετική αρχή νομιμοποίησης εξουσίας και όχι η ιδρυτική αρχή ισχύως της εξουσίας. Αυτό έχει να κάνει με τις ιστορικές εξελίξεις στη συνέχεια. Το μοντέλο προαίρεσης που λέω εδώ και το μοντέλο ισχύως της εξουσίας και της αυτοκατάργησης. Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα στο σημείο της θρησκείας. Αυτά υπόθηκαν και λέγονται κατά κόρο και σήμερα εδώ στο σεμινάριό μας, αλλά και οποιοδήποτε εγχειρίδιο και αν ανοίξετε και οποιοδήποτε η έρευνα μπορώ να πω ότι εξαντλείται σε αυτό και λέμε για τη θρησκευτική μεταρρύθμιση. Και εδώ θα κάνω την αναφορά που έκανε και ο συνάδελφος ο κ. Μελετιάδης. Αυτό το οποίο πέτυχε ο Λούθερος στην Εκκλησία και στη θρησκεία είναι να βγάλει έξω από τη σχέση Θεού, τη σχέση πιστού και Θεού, όλους τους διαμεσολαβητές, όλους τους διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς. Να βγάλει έξω τις συνόδους, μας τα είπε πολύ ωραία ο κ. Σεβάς, και τι θεολογικέ αρχέ που θα σταθεί ο κ. Σκάουτ, ο κ. Καταρτζή. Λοιπόν, τι έγινε. Αυτό είναι επαναστατικό βήμα. Ότι η σχέση ανάμεσα στον πιστό και στον Θεό είναι άμεση σχέση. Δεν έχει διαμεσολαβητές. Αυτό τώρα σας καλώ να το σκεφτούμε από μια άλλη επιστημονολογική όψη και σκοπιά. Ανέφερε, επαναλαμβάνω, ο συνάδελφος ο κύριος Μελετιάδης, όταν αναφέρθηκε στο Χάβερμας. Ο Χάβερμας λέει λοιπόν, έχουμε εδώ σε αυτή την περίπτωση να κάνουμε με έστω με ένα βήμα εκοσμίκευσης της θρησκείας. Η απάντηση είναι ναι, βεβαίως. Έστω και σε μια πρώτη φάση εκοσμικεύεται η θρησκεία και δεν έχουμε. Είδατε εδώ τους ποιμένες, να είναι αυτά τα ράσα, με αυτές τις ενδυμασίες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν και σας συνιστώ να διαβάσετε, σας προτρέπω μάλλον να διαβάσετε το βιβλίο
κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Ο διάλογος που κάνει ο Χάμπερμας με το Ράτσιγκερ. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο. Καταπληκτικό κείμενο. Εκεί λοιπόν θα απαντήσουμε στο ερώτημα με το αυτά που κάνει ο Λούθυρος. Έχουμε σε κάποιο τύπο εκοσμίκευση της θρησκείας. Η απάντηση είναι, χωρίς κανένα δισταγμό, βεβαίως ναι. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό παρά από αυτό που λέω τώρα για την εκοσμίκευση. Συνοψίζω και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, στα 5 λεπτά που το έχουμε επανάσταση, μεταρρύθμιση, τομές στο σκέπτης. Αυτή είναι η αφετηρία. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα που φτιάχνει ο Λούθυρος στο μυαλό του, τότε δεν θα ακολουθούσαν όλα τα άλλα. Η μήτρα των αλλαγών, να το πούμε έτσι παραστατικά, ξεκινάει από αυτό το οποίο γίνεται μέσα στο κεφάλι, μέσα στο πνεύμα. Εγκατάλειψη, συντοπτικά επαναλαμβάνω, εγκαταλείπτων, νομιναλισμό και προετοιμάζει το έδαφος για την κριτική σκέψη. Στην οικονομία βρίσκεται μπροστά σε ένα πεδίο εκχρηματισμού της οικονομίας και εισηγείται έλεγχο του χρήματος. Κάτι το οποίο ακόμα και εμείς σήμερα ως κοινωνία ζητάμε αυτό το πράγμα που λέγεται χρήμα να το ελέγξουμε. Για προσέξτε. Δεν είναι άλλα, αυτό δεν είναι επανάσταση και δεν είναι. Και στην πολιτική εισηγείται ένα μοντέλο ελέγχου νομιμότητας της εξουσίας το οποίο δεν προχώρησε στην ιστορική του υλοποίηση. Και στη θρησκεία κατορθώνει να εκοσμικεύσει στον βαθμό που το κατάφερε την εκοσμίκευση τη θρησκεία. Αυτά θα σας πω.